Επιστρέφουμε τώρα για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να καλησπέρισουμε αμέσως μέσω σύνδεσης Skype τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Ιωάννη Αμανατίδη. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Και εγώ για την πρόσκληση, κυρία Σμπυρλίδη, καλησπέρα μου. Πώς κρίνετε εκ πρώτης τις εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία, κύριε Αμανατίδη, και πώς παρακολουθείτε την πορεία των εμβολιασμών? Η εικόνα την οποία δείχνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δείχνει ότι δυστυχώς βρίσκεται σε ένα βέρτικο σε σχέση με τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει και τις αντιφάσεις στην πολιτική της. Κατά την άποψή μας δεν ενισχύει εκεί που πρέπει να ενισχύσει το υγειονομικό κομμάτι της κρίσης, δηλαδή τα νοσοκομεία, νοσηλευτές, γιατρούς κλπ. Το κομμάτι των εμβολιασμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν δίνει την στήριξη και δεν έχει την πολιτική βούληση να στηρίξει ουσιαστικά μια πολιτική η οποία θα φέρει γρήγορα την παραγωγή του εμβολίου έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ανοσία στον πληθυσμό. Και βέβαια με τις αντιφατικές κινήσεις και επισκέψεις του Πρωθυπουργού και τον τρόπο της ανεμελιάς, εισαγωγικά βάλτε το, που δείχνει, η κυβέρνηση δείχνει να μην υπολογίζει κανέναν και να τίθενται σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας στη χώρα μας. Τόσο για τα νομοσχέδια τα οποία δημιουργούν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και στα οποία είναι απέναντι όλοι, και αναφέρομαι στο πρόσφατο νομοσχέδιο της παιδείας και όχι μόνο, όσο και στην επίσκεψή του, η οποία έκανε και τη χώρα, έφερε σε δύσκολη θέση διεθνώς, αλλά και έδειξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν υπολογίζει κάτι. Ταυτόχρονα με τις καταγγελίες οι οποίες έχουν έρθει από οδηγίες και εντολές διοικήσεων, ειδικά από την ΕΡΤ, η οποία είναι κρατικό μέσο και όχι κυβερνητικό μέσο, δείχνει το έλλειμμα της δημοκρατίας που με πρόσχημα την πανδημία αυτή τη στιγμή επικρατεί σε πολλούς τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Η ερώτηση του κυρίου Τσίπρα, η επίκαιρη προς τον κύριο Μητσοτάκη, μιλάει για παραβίαση των μέτρων περιορισμού για την προστασία της δημόσιας υγείας. Είχαμε στην περίπτωση της Ικαρίας πραγματικά παραβίαση των μέτρων περιορισμού για την προστασία της δημόσιας υγείας? Όλο αυτό που η κυρία Πελώνη σήμερα χαρακτήρισε ως αδικία για την ουσία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Ικαρία, είναι όντως παραβίαση των μέτρων? Κυρία Σμπυρλή, πόσα άτομα μπορείτε να έχετε στο σπίτι σας, έτσι ώστε να συνευρεθείτε? Προφανώς ελάχιστα. 9 είχαμε ανώτατο αριθμό τα Χριστούγεννα, χαριστικά. Πόσα άτομα δείξαν τα βίντεο, δεν θέλω να το κάνω έτσι, αλλά η... Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Μανατίδη, δεν κάθισα να μετρήσω τις εικόνες από το μπαλκόνι, πόσα κεφάλια ήταν. Δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, ήταν πάντως. Αλλά ήταν και σε εξωτερικό μόνο... χώρο. Και δεν φτάνει ότι δεν μπήκε μέσα. Κάθισε και στο μπαλκόνι και όλα βεβαίως με όλους αυτούς. Κοιτάξτε, το ότι το δεις εξ αμαρτίνου καντρόσοφου, λέγεται. Το ένα ήταν η ανέμελη αγκαλιά και η βόλτα στην πάρμηθα. Το δεύτερο αυτό το δεις εξ αμαρτίνου όμως είναι όχι μόνο ο καντρόσοφου, αλλά εδώ δείχνει ότι πρόκειται για μια πράξη η οποία δεν υπολογίζει, δεν είναι καν στο μυαλό τους. Τη στιγμή που θέλεις και λες και παίρνεις μέτρα για την κοινωνία και τους κλείνεις τους ανθρώπους από τις 6 ώρα, από τις 9 η ώρα, ότι έρχεσαι εσύ και κάνεις κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι εσύ δεν τα υπολογίζεις. Δεν σέβεσαι ούτε αυτό που κάνεις. Με ποια αξιοπιστία θα βγει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός να κάνει σε σχέση με τα μέτρα τα υγειονομικά? Και αυτό είναι το χειρότερο. Μιλάτε τώρα περισσότερο για τον συμβολισμό μιας τέτοιας κίνησης του ίδιου του Πρωθυπουργού παρά για την... Και την ουσία. Ναι, ο συμβολισμός, ναι, στο συμβολισμό θα συμφωνήσω και εγώ, κύριε Μανατίδη. Και την ουσία. Και την ουσία, κύριε Σμπυρλή. Προφανώς υπήρχε πρόβλημα. Στον αντίποδα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός βάζει το γεγονός ότι θέλει και επιδιώκει ο Πρωθυπουργός να βρεθεί σε όλο ένα και περισσότερους πολίτες κοντά. Επειδή τον αγαπάνε πάρα πολύ, την έκφραση του κυρίου Βορύδη που άκουσα σήμερα την είδα με χιουμοριστική διάθεση, να σας πω. Θεωρώ ότι έκανε τρολάρισμα ο κύριος Βορύδης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, τα σοβαρά τα πράγματα είναι ότι με την ίδια τη στάση δείχνει ότι δεν υπολογίζει κανένα. Είναι μια τελείως αλαζονική συμπεριφορά. Και ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα κάνει τέτοια ερώτηση, εάν δεν ήταν. Κατά την άποψή μου, πολλωστή φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει η δεύτερη φορά η οποία δείχνει ακριβώς αυτά τα ελλείμματα τα οποία σας έδειξα. Ξέρετε, όταν έχεις
και προσπαθείς να έχεις μια ιδιαίτερα λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην υγειονομική ασφάλεια και την οικονομική ζωή και την κοινωνική ζωή, η οποία πρέπει κάποτε να ανοίξεις, κάποτε να κλείσεις, που εγώ με αυτή του ακορντεόν έχω πολλά θέματα. Και οι πολίτες, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είμαστε 2,5-3 μήνες σε αυτή την κατάσταση και ζητάς από τον κόσμο την υπευθυνότητα. Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης είδα ότι δεν έδειξε την κυβερνητική και κρατική υπευθυνότητα, αλλά δεν έδειξε ούτε και την ατομική. Όταν κουνάς το δάχτυλο στους πολίτες σε σχέση με την ατομική τους ευθύνη, τότε πρέπει να είσαι εσύ όχι διπλά και τριπλά, πολλαπλές φορές προσεκτικός και υπεύθυνος απέναντι σε αυτό το οποίο εσύ συμπεριφέρεσαι. Είναι τελείως βατερλό, αποτυχία και με ανησυχεί αυτό. Γιατί αν με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ανευθυνότητα αντιμετωπίζουν και τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή και πρέπει να γίνουν στη χώρα μας, τότε με συγχωρείτε, το μέλλον προβλέπεται δυσίωνο. Εγώ βγάζω από εκεί συμπεράσματα. Ξέρετε, πολλές φορές από τα μικρά υπάρχουν τα μεγάλα, αλλά και αυτές οι στιγμές από τα μικρά πρέπει να καταλαβαίνεις το τι το γίνεται. Και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε για μια άλλη φορά ότι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, ο κ. Μητσοτάκης, έχει την ευθύνη για όσα γίνονται και ειδικά για αυτά που δεν γίνονται. Είναι αδιανόητο για μένα αυτή τη στιγμή να μην ενισχύονται τα νοσοκομεία, να μην γίνονται προσλήψεις γιατρών, να μην γίνονται οι μονιμοποιήσεις των επικουρικών, να μην γίνονται συνταγογραφήσεις. Το τεστ, τα τεστ πρέπει να συνταγογραφηθούν. Να μην γίνεται η ελεύθερη συνταγογράφηση των τεστ. Να μην γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία. Τα σχολεία να υπάρχει δυνατότητα να σπάσουν τμήματα μεγάλα και να μην δουν καμία οδηγία. Γιατί δεν είναι στην πολιτική τους. Να μην δίνονται επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις. Ορθώς, κύριε Μανατίδη, τα σχολεία μένουν ανοιχτά. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση, γιατί θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Η κυρία Κεραμέως επέμεινε πολύ και κατ' επέκταση επέμεινε και η κυρία Παπαευαγγέλου στην τελευταία ενημέρωση την Παρασκευή ότι τα παιδιά απλά ακολουθούν την πανδημία. Οπότε καλά μένουν τα σχολεία ανοιχτά. Αν χρειαστεί να τα ξανακλείσει εσπευσμένα, η κυβέρνηση τι θα δείξει μια τέτοια κίνηση? Κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση εδώ και μήνες, με συγχωρείτε, το μόνο που δείχνει είναι ότι έχει το κλειδί να ανοίγει και να κλείνει. Και με το άνοιγμα κλείσιμο νομίζει ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Δεν είναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Κατά την άποψή μας, εμείς θέλουμε να είναι τα σχολεία ανοιχτά, αλλά με ασφάλεια. Και η ασφάλεια προϋποθέτει κάποιους κανόνες. Εδώ και τόσο καιρό δεν κατάφερανε, πριν από ένα μήνα, κατάφεραν να δώσουν τις μάσκες στα σχολεία. Έχουν τα παγουρίνο. Και το μόνο που κάνουν είναι οι ανοιχτές πόρτες και τα παράθυρα. Δεν δώσαν ούτε μια οδηγία να δουν οι Δήμοι, γιατί όλα δεν γίνονται με μαγικό ραβδί, πολύ σωστά. Αλλά η κατεύθυνσή τους να σπάσουν πληθωρικά τμήματα δεν υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί όπου μπορούν οι Δήμοι και οι διευθύνσεις να μπορούν να προγραμματίσουν να σπάσουν πληθωρικά τμήματα, δεν το κάνουν? Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η πολιτική κατεύθυνση. Είναι πολιτική βούληση της κυβέρνησης να μην πηγαίνει με ασφάλεια. Εμένα και η συμπεριφορά και όλο αυτό που γίνεται αρχίζει να δημιουργείται πρόβλημα σε σχέση με την αξιοπιστία, η οποία δέχεται πλήγματα από την κυβερνητική συμπεριφορά της Επιστημονικής Επιτροπής. Άκουγα σήμερα τον κύριο Μόσχελο που έλεγε για την ανάγκη να συμπληρωθεί αυτή η επιτροπή και με άλλες ειδικότητες, αν το θέλετε. Αυτά στην κοινή γνώμη και στον απλό πολίτη δημιουργούν ερωτηματικά και τα ερωτηματικά φέρνουν πλήγματα στην αξιοπιστία. Αν φτάσουμε και εκεί οι πολίτες να μην έχουμε εμπιστοσύνη και σε αυτά που λένε οι επιστημονικές επιτροπές, τότε με συγχωρείτε. Δεν ξέρω πώς μπορούμε αλλιώς να προχωρήσουμε μετά. Γι' αυτό και είπαμε, κυρία Σμυρλή, και κάναμε την πρόταση, η οποία αντιμετωπίστηκε με χλεβασμό, θα σας έλεγα, και με αλαζονία από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο με συμφωνία των πολιτικών κομμάτων, των αρμόδιων και των υπευθύνων προφανώς, για ένα σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Και βεβαίως, αν θέλετε, συμβολικά θα ήταν ένας κοινός υπουργός υγείας. Δεν είπαμε να συγκυβερνήσουμε ή να αλλάξουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά η συνεννόηση και η ύπαρξη ενός σχεδίου για την αντιμετώπιση ειδικά αυτής της δύσκολης κατάστασης, νομίζω είναι ευθύνη όλου του πολιτικού συστήματος. Και η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να χαίρεται, αυτοχαίρεται με ότι τα κάνει όλα καλά, ότι
έχει μια αυταρίση και μάλιστα το χρησιμοποιούν και τα κυβερνητικά στελέχη και οι υπουργοί τους, ότι οι δημοσκοπήσεις εμάς μας δίνουν την παντοδυναμία, άρα εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι έτσι. Ο λογαριασμός για την κυβέρνηση αυτή θα έρθει και πιστεύω θα είναι πολύ σκληρός με τη συμπεριφορά την οποία δείχνει. Ο λογαριασμός για κάθε κυβέρνηση έρχεται στο τέλος και το ξέρετε, κύριε Μανατίδη, και το γνωρίζετε πολύ καλά. Πάντα έρχεται. Και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα και την κριτική ικανότητα να αποτιμούν τις καταστάσεις. Το θέμα είναι ότι αυτή. Ακριβώς, δεν είμαστε ηθαγενείς. Σαφώς, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Θέλει. Όχι, όχι, δεν μιλάω για εσάς. Ναι, αλλά όχι, δεν είναι κανένας. Αυτά... Ναι, δεν είναι κανένας. Και δεν υποτιμάμε και την νοημοσύνη κανενός, εννοείται, κύριε Βουλευτά. Θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές όντως μέσα στο 2021. Θα ήθελε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, πιστεύετε? Κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει οδούς διαφυγής ή αν νομίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις... σκέφτεται μέσω των δημοσκοπήσεων, τις οποίες εντάξει έχω αρκετές αμφιβολίες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμως που θέλω να πω και σαν πολιτικός είναι ότι όταν η χώρα αντιμετωπίζει μια τέτοια κρίση, αυτό που είναι ευθύνη όλου του πολιτικού συστήματος, όλων των κομμάτων, είναι να βοηθήσει η κυβέρνηση με τις αποφάσεις της, η αντιπολίτευση με τις προτάσεις της, να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της οικονομικής κρίσης, γιατί χάνονται ζωές. Δεν είναι εδώ, δεν βοήθησα, εκεί δεν το έκανα το λίγο καλά, εκεί, δεν, εκεί το έκανα καλά. Εδώ υπάρχει μια κρίση η οποία στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Νομίζω ότι το πολιτικό συνολικά σύστημα εν μέσω πανδημίας δεν μπορεί να σκέφτεται κανείς πολιτικός έτσι. Βέβαια, στην πολιτική ποτέ μην πεις ποτέ. Αλλά πείτε μου, οι πολίτες πραγματικά αυτή τη στιγμή αυτό σκέφτονται? Δεν σκέφτονται το πώς θα μπορέσουν να είναι υγιείς και ότι και η επόμενη μέρα μετά την πανδημία να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να σταθούν όρθιες οι επιχειρήσεις, τα σχολεία μας, οι υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, όλα αυτά. Πολύ φοβάμαι ότι κυριαρχεί το δεύτερο που είπατε, κυρία Μανατίδη, πλέον σήμερα που μιλάμε, γιατί έχει επέρθει μια κόπωση. Πρωτίστως σκέφτονται το πώς θα ορθοποδήσουν όταν λήξει αυτό το σχέδιο. Ποιος να σκεφτεί εκλογές? Δηλαδή, θεωρώ ανεύθυνο από τους πολιτικούς και από τις πολιτικές δυνάμεις να σκέφτονται αυτό εν μέσω πανδημίας. Αν δεν υπήρχε αυτό, πιθανόν να λέγαμε στον κύριο Μητσοτάκη να ανοίξει και την τρίτη επιστολή. Αλλά αν θυμάστε τη συγκεκριμένη φράση που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή. Αλλά εδώ τώρα η κατάσταση δεν είναι για τέτοιες σκέψεις. Η κατάσταση είναι να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις, πώς θα έρθουν και τα εμβόλια. Γιατί είναι ευρωπαϊκό θέμα και βλέπετε τη μάχη η οποία γίνεται ανάμεσα στις εταιρείες και ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να το δούνε όχι απλώς, δεν θα πρέπει να το δούνε εθνικιστικά, αλλά δεν μπορεί η ανθρώπινη ζωή να είναι πάνω από τις πατέντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άργησε, αυτό έχει αποτελέσματα και αρχίζει και να φαίνεται η διαμάχη των μεγάλων εταιριών στον τομέα αυτό, για το ποια θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο. Αυτό που ενδιαφέρει όμως τον Ευρωπαίο πολίτη και εμάς είναι να έχουμε το ασφαλές εμβόλιο στην ποσότητα η οποία χρειάζεται, στον χρόνο που χρειάζεται γρήγορα, έτσι ώστε να έχουμε την αποτελεσματικότητα στην ανοσία. Γιατί με τους ρυθμούς που πάμε, ούτε το 2022 θα τελειώσουμε. Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Πολύ ευχαριστώ και να συζητήσαμε άλλα τόσα. Ελπίζω σε μια επόμενη συνάντηση να πούμε πολλά. Έχετε δίκιο για το θέμα της εκπαίδευσης των πανεπιστημίων. Δεσμεύομαι για μια επόμενη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σπούλη. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Σάκη Μόσχη και στις 8.30 μη χάσετε το ειδησιογραφικό ένθετο αναλύσεις. Εμείς θα είμαστε αύριο Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα μαζί σας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα, καλό σας βράδυ.